Πείτε μου λίγο, με το φυσικό αέριο τι κάνετε, τι κάνουμε δηλαδή σαν περιοχή πια, έτσι, όχι ως Άργος, τι κάνουμε νομίζω γενικά. Ότι επειδή αυτό το θέμα το έχουμε κουβεντιάσει και κατηδίαν αρκετές φορές, ναι. Και δεν ξέρω αν δεν υπάρχει αντίστοιχη και η κατάλληλη πληροφόρηση, γιατί μάλιστα ήμουν από τους πρώτους που είχα εκφράσει τις ενστάσεις μου το τι θα γίνει τελικά όταν ένα τόσο μεγάλο έργο περνάει πολύ κοντά, άμεσα, διασχίζει αν θέλετε τους οικισμούς μας. Μιλάτε για το ένα έργο γεωπολιτικής σημασίας, γιατί για μένα αυτό που μετράει περισσότερο είναι αυτό. Και γιατί τελικά να μην υπήρχε δυνατότητα, γιατί κακά τα ψέματα και να τα λέμε τα πράγματα με το όνομά τους, δεν υπήρχε αρχικός σχεδιασμός ώστε να υπάρχει παροχή φυσικού αερίου από τον αγωγό ΤΑΠ, μέσω του οποίου θα διοχετεύει η κοινοπραξία της ΟΚΑΡ, της Αζέρικης, αέριο προς την Ευρώπη. Και προσέξτε, το κουβεντιάζουμε αυτό, λέτε δεν υπήρχε η πρόνοια, έτσι, αυτό είναι λάθος μεγάλο, ενώ αυτός ο αγωγός περνάει μέσα από τα σπίτια μας, είναι φοβερό. Με τις τελευταίες όμως εξελίξεις, που ξαναλέω το έχουμε κουβεντιάσει και κατηδίαν αλλά και στον αέρα σε τηλεοπτική σας εκπομπή και όχι μόνο, είμαστε στην ευχάριστη θέση να λέμε ότι τελικά θα φτάσουμε στην πηγή και θα πιούμε και νερό. Και θα πιούμε. Προσέξτε, προσέξτε. Βλέπω δημοσιεύματα συνεχόμενα και από άλλες περιφέρειες. Προχθές είδα ανακοίνωση για το 19 στην Πελοπόννησο. Δηλαδή ότι ξεκινούν οι διαδικασίες, οι εργασίες για να το πάρουν. Λέω να είμαστε συγκεκριμένοι, δηλαδή να μου πείτε αν έχετε κάτι δεδομένο. Δηλαδή ότι έχουμε πάρει απόφαση αυτό, έχουμε την τάδε μελέτη, μιλήσαμε ή πρέπει να μιλήσουμε. Αυτό λέω. Έχουμε κάτι. Κοιτάξτε να δείτε. Η πληροφόρηση που έχω, η άμεση πληροφόρηση είναι σε μια πολύ στενή συνεργασία με τον Περιφερειάρχη, τον Θόδωρο τον Καρυπίδη, που πιστεύω ότι το αξίζουν τα εύσημα, γιατί ξέρω διαχρονικά το τι έχει κάνει για αυτό το θέμα. Και η τελευταία ευχάριστη εξέλιξη αφορά την, την κουβέντα που έχει γίνει με τη ΔΕΔΑ, την άλλη εταιρεία της ΔΕΠΑ που αφορά μόνο τα δίκτυα, η οποία πλέον είναι θέμα πολύ μικρού χρονικού διαστήματος να υπεγραφεί και η τελική σύμβαση για την εκπόνηση των απαραίτητων μελετών και για την κατασκευή των δικτύων, έτσι ώστε σε ένα βάθος χρόνου, εκτιμώ όχι περισσότερο από 6-7 χρόνια, εγώ εκεί το προσδιορίζω, ότι θα μπορεί τουλάχιστον η περιοχή της Καστοριάς, της Νέας Λεύκης, της Χλώης, του Άργους και των Μανιάκων σε πρώτη φάση και από εκεί και πέρα και των υπολείπων, αν τελικά αυτός ο αγωγός, ο κεντρικός αγωγός, γιατί πλέον έχει κλειδώσει ότι θα έχουμε 2 σταθμούς απομάστευσης, έναν που χωροθετείται περίπου στην Ποριά και έναν που χωροθετείται περίπου στην Πτολεμαϊδα, ο οποίος θα μπορεί να εξυπηρετεί και τα εργοστάσια της ΔΕΗ. Της ΔΕΗ, ναι. Αυτή είναι μια εξέλιξη την οποία λέω και το ξαναλέω και το τονίζω, δεν είχε προβλεφθεί, δεν την πίστευε κανένας, είχαμε όλες τις ενστάσεις μας, δεν είχε γίνει όμως και τίποτα. Δεν είχε γίνει και τίποτα. Κρατώ από εσάς, προσέξτε, επίσημα να μου δηλώνετε ότι σε 6 με 7 χρόνια θα πάρουμε αέριο. Αυτή είναι η προσωπική μου αίσθηση. Η αίσθηση. Μα, μπορεί να πάει στα 10, δεν μπορώ να φανταστώ ότι θα πάει πιο πάνω με αυτά που γνωρίζω από άμεση πληροφόρηση. Αλλά όταν αλλάζουν αυτά μετά, ξέρετε, μετά χαθήκαμε. Λοιπόν, αργούμε πάντως, έτσι, το θεωρώ ότι αργούμε, τέλος πάντων. Γιατί αργούμε... Δεν αργούμε, γιατί η αίσθησή μου είναι ότι υπάρχει και η σκέψη να εξασφαλιστεί το κονδύλιο του κόστους της κατασκευής των δικτύων μέσα από την αναθεώρηση του ΕΣΠΑ και του ΠΕΠ Δυτικής Μακεδονίας, στο οποίο θα ενταχθούν προφανώς όλα αυτά τα έργα, το οποίο η αναθεώρηση χρονολογείται περίπου το Σεπτέμβριο με τέλη της χρονιάς. Κύριε Δημαρχέ, εντάξει, το καταλαβαίνω. Όλα πλέον έχουν μπει σε μία λογική που συνδέονται μεταξύ τους με τελικό στόχο να είναι εφικτό αυτό που πλέον μέχρι και πριν 2 χρόνια
Ήταν ένα όνειρο απατηλό. Ωραία, να έρθω λίγο στην κατασκευή του αγωγού. Είχα ακούσει από πολλούς διάφορες ενστάσεις κτλ. Δεν ξέρω τώρα αν είστε μια χαρά με την εταιρεία που το κατασκευάζει, αν έχετε πάρει τα ανταποδοτικά σας, αν είστε όλοι χαρούμενοι. Θέλω να ρωτήσω πρώτον, η κατασκευή έτσι όπως θα περάσει από το Άργος, από την Καστοριά, είναι όλα εντάξει? Δηλαδή είστε πολύ ικανοποιημένοι από όλο αυτό το έργο έτσι όπως θα γίνει? Κοιτάξτε να δείτε, και, το λέω αυτό και το λέω αυτό με την έννοια ότι σε άλλες περιοχές βλέπω σφοδρότατες αντιδράσεις και δημάρχων και πολιτών με δικαστήρια, με συμβούλια επικρατείας. Εμείς όμως εδώ είμαστε μάλλον χαρούμενοι, γι' αυτό λέω. Κοιτάξτε να δείτε, εγώ δεν είμαι και θέλω να είμαι απόλυτα ειλικρινής, χαρούμενος δεν είμαι. Αλλά δεν είμαι και απεσιόδοξος, γιατί έχω μάθει να είμαι απόλυτα ρεαλιστής, ναι, να διεκδικώ για το Δήμο μου αυτά που του αξίζουν, ναι, και έχω μάθει όταν μπαίνουμε σε μια επίσημη κουβέντα, σε επίσημες συναντήσεις και καταλήγουμε σε κάποια πράγματα, ναι, και οι δύο πλευρές, αμφότεροι δηλαδή, να τηρούμε τα συμφωνηθέντα. Γίνεται αυτό. Εδώ λοιπόν περιμένω, ναι, παρότι ο Σουνούπο διαπιστώνω πως θα εγκατασταθούν οι εταιρείες οι οποίες θα κατασκευάσουν τον αγωγό, ναι, η υπεργολάβη τέλος πάντων, γιατί ξέρουμε πολύ καλά ότι για το κομμάτι της Δυτικής Μακεδονίας είναι η κοινοπραξία GNP Avax και Bonatti, της Ιταλικής Bonatti, η οποία δεν ξέρω αν η ίδια θα έρθει να κατασκευάσει ή με τη σειρά της θα το δώσει σε κάποιον εδώ τοπικό υπεργολάβο. Ναι, ναι. Ανεξάρτητα από αυτό όμως, έχουν συμφωνηθεί συγκεκριμένα πράγματα στο θέμα της λεγόμενης εταιρικής κοινωνικής ευθύνης, που εδώ θέλω λίγο να κάνουμε μια διευκρίνηση. Ναι. Δεν είναι κάτι ανταποδοτικό. Mm-hmm. Είναι κάτι το οποίο συμφωνήθηκε από την κοινοπραξία ΤΑΠ, που εδώ επίσης πρέπει να διευκρινίσουμε κάτι, γιατί έχει γίνει μια παρερμηνία. Θεωρούν κάποιοι ότι ο ΤΑΠ είναι το φυσικό αέριο. Ο ΤΑΠ δεν έχει καμία σχέση με το φυσικό αέριο. Ο ΤΑΠ έχει να κάνει με την κατασκευή του σωλήνα, θα το πω πολύ απλά. Ναι. Η ΣΟΚΑΡ, η κοινοπραξία της ΣΟΚΑΡ, μαζί και αν δεν κάνω λάθος μέσα είναι και η BP, mm-hmm, και κάποιες άλλες εταιρείες, mm-hmm, παγκόσμιου ενδιαφέροντος, οικονομικού ενδιαφέροντος, είναι αυτοί οι οποίοι θα πουλήσουν το αέριο στους ενδυνάμει πελάτες. Εμείς λοιπόν ό,τι συμφωνίες έχουμε κάνει μέχρι τώρα, mm-hmm, τις έχουμε κάνει με την κοινοπραξία ΤΑΠ, που αφορά τη διέλευση και την κατασκευή του αγωγού. Ναι. Εκεί λοιπόν περιμένουμε να τηρήσουν τα συμφωνηθέντα. Περιμένετε ακόμη, ναι, ναι. Να τηρήσουν τα συμφωνηθέντα, mm-hmm, και να δούμε πραγματικά το τι πρόκειται να γίνει. Ξέρετε πολύ καλά, μας έχει απασχολήσει πάρα πολλές φορές, mm-hmm, αλλού με ένταση, αλλού χωρίς, καταλήξαμε κάπου. Όλοι μαζί, ναι, οι εμπλεκόμενοι δήμοι, μαζί και με την περιφέρεια, σε μια κοινή συνάντηση πριν 2 χρόνια στο γραφείο του Περιφερειάρχη, και τέλος πάντων υπογράψαμε εκεί ένα σύμφωνο συνεργασίας για την όλη διαδικασία και ένα σύμφωνο εταιρικής ευθύνης. Ναι. Όπως το είχαμε ονομάσει. Ναι, λέτε περιμένετε, εντάξει. Γιατί δυστυχώς μέχρι σήμερα τουλάχιστον δεν ξέρω αν ισχύει κάτι άλλο για τους άλλους Δήμους. Δεν έχει όσον αφορά το Δήμο Άργος Οριστικού, δεν έχουμε δει ακόμη πράσινο φως. Αν δεν δείτε πράσινο φως σε αυτά που έχετε συμφωνήσει, δηλαδή τι? Δεν μπορώ να προκαταβάλω διαθέσεις και καταστάσεις, άλλωστε νομίζω ότι και δημόσια τη διάθεσή μας ως Δήμος την έχουμε εκφράσει, και τόσο εγώ προσωπικά όσο και σε επίπεδο Δημοτικού Συμβούλου είμαστε υπέρ αυτού του μεγάλου έργου. Εγώ αυτό έτσι το χαρακτηρίζω, mm-hmm, ενός μεγάλου και μεγάλης γεωπολιτικής σημασίας για την περιοχή μας και για την Ελλάδα γενικότερα έργου. Από εκεί και πέρα όμως, όπως ξαναείπα, θεωρώ επιβεβλημένο να τηρηθούν αυτά που συμφωνήθηκαν. Αυτά που έχουν συμφωνηθεί. Έτσι. Δεν μπορώ να πω τίποτε περισσότερο. Ελπίζω και εύχομαι από καρδιάς να πάνε όλα καλά. Σας ευχαριστώ κύριε Δήμαρχε για την αναλυτική κουβέντα που κάναμε. Να είστε καλά.